Me lembro Marta McDarren, um dos seus selenos nos seus conselhos. Rapaz de Narcavia, είναι πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικό μέρος της ζωής μου. Η δουλειά μου είναι σκηνοθέτης, δουλεύω 30 χρόνια περίπου δούλευα στην Ελληνική, τώρα είμαι γέρος και συνταξιούχος. Τέλος πάντων όμως, η Αρκαδία έχει μια αναζωογονητική δύναμη που δεν την έχει κανένα άλλο μέρος στον κόσμο από όπου έχω πάει και νομίζω ότι έχω πάει παντού. Anyways, αυτό που είναι σημαντικό με την υπόθεση του Μιστακόγκια είναι ότι αναφέρει πράγματα που ξέρω ότι δεν έχουν ξανασυζητηθεί ποτέ και πράγματα τα οποία είναι συγκλονιστικά. Τεκμηριώνουμε στο ντοκιμαντέρ ότι περισσότεροι, μάλλον ο δυτικός, η μυθολογία του δυτικού πολιτισμού, όσο υπάρχει δυτικός πολιτισμός, είναι αμιγώς αρκαδική. Βλέπετε ταινίες του κινηματογράφου, οι οποίες περιέχουν όχι μόνο στοιχεία, αλλά στηρίζονται θεμελιωδώς επάνω σε αρκαδική μυθολογία που απλά δεν ξέρουν ούτε οι ίδιοι οι αρκάδες. Ότι είναι δικό τους προϊόν, ότι είναι προϊόν των προγόνων τους. Έχετε εδώ το Θεό Πάνα και αμφιβάλλω αν ξέρετε ότι ο αυλός του Πάνα είναι διαδεδομένος από την Αρκτική μέχρι τη Λατινική Αμερική και από εκεί στο Μαλαισιανό Πέλαγος. Και είναι σίγουρο ότι ο Πάνας ήταν ο πρώτος θεός, ο οποίος τέλος πάντων έπαιξε μουσικό όργανο και αυτό το όργανο ήταν ο αυλός. Άρα λοιπόν, αυτό είναι μια καλά τεκμηριωμένη υπόθεση και σας λέω ένα από τα πάρα πολλά, το ότι το πιο πιθανό είναι ότι ο αρκαδικός πολιτισμός γέννησε πολιτισμούς που εξαπλώθηκαν σε όλο τον πλανήτη. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Θέλουμε να μας πείτε έτσι λίγο πόσο καιρό κάνατε αυτό το ντοκιμαντέρ, λοιπόν, τι περίπου θα δούμε και ένα άλλο που θέλω να ρωτήσω είναι αν θεωρείτε ότι αυτό το ντοκιμαντέρ με την επίσημη πρώτη προβολή του σήμερα μπορεί να βοηθήσει περισσότερο τον τουρισμό της Αρκαδίας και να γίνει ακόμα περισσότερο γνωστή. Κοιτάξτε, αυτό το ντοκιμαντέρ δεν είναι η τυπική ελληνική παραγωγή. Έτσι, δεν έχει τα προβλήματα που έχουν οι τυπικές ελληνικές παραγωγές. Έχει πάρα πολύ computer graphics, έχει πάρα πολύ 3D, έχει πολλά animation. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ναι, αυτό το ντοκιμαντέρ αποτελεί το μέρος μιας τριλογίας. Η τριλογία μπορεί στο σύνολό της να βοηθήσει την Αρκαδία από άποψη τουρισμού όσο τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει, δηλαδή, αν φτιάξεις ένα προϊόν το οποίο μπορεί να παιχτεί από διεθνείς τηλεοπτικούς οργανισμούς και έτσι να εξασφαλίσεις πολλά εκατομμύρια θεατών, δεν έχεις κανέναν τρόπο να πληρώσεις τέτοιο διαφημιστικό εγχείρημα. Δεν μπορείς να το κάνεις, δηλαδή δεν μπορείς να διαφημιστείς τόσο όσο θα μπορούσε να σε διαφημίσει μια τέτοια δουλειά. Η πρώτη παρουσίαση που γίνεται εδώ είναι εντελώς τυπική, δεν είναι στην πραγματικότητα ούτε ο κατάλληλος χώρος, αλλά και ούτε οι συνθήκες. Το ντοκιμαντέρ δεν είναι φτιαγμένο για τον απλά για τον μέσο Έλληνα παρατηρητή της ιστορίας του, αλλά είναι έτσι ούτως ώστε να ενημερώσει τον πλανήτη για το από πού κατάγεται. Έτσι, περισσότερο με ενδιαφέρει να μάθει ο άσχετος Αμερικάνος των Μεσοδυτικών Πολιτειών ότι τα μισά από αυτά που πιστεύει οφείλονται στην Αρκαδία, παρά να το μάθει ο ίδιος ο Αρκάς. Λοιπόν, όχι δεν με ενδιαφέρει, αλλά νομίζω ότι έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Τώρα, το ντοκιμαντέρ. Έχουμε μαζέψει περίπου στις 3.000 ώρες βίντεο. Έχουμε κάνει περισσότερες από 6.000 χιλιόμετρα μέσα στην Αρκαδία. Έχουμε δουλέψει περισσότερες από 5.000 ώρες. Είμαι άϊπνος την τελευταία μία μισή εβδομάδα πρακτικά εντελώς. Αυτό που θέλω δεν είναι να δω το ντοκιμαντέρ που θα παιχτεί πρώτη φορά, αλλά να δω μια καλή γωνία και να πέσω για ύπνο για μία εβδομάδα. Αυτό θέλω. Όλα τα άλλα θα τα δείτε. Από και που... προφανώς δεν μπορώ να σας πω. Από πού είστε, από την Ελλάδα ή καταγωγή? Εγώ είμαι half breed, αυτό που λέμε bastard. Είμαι ο μισός Έλληνας, ο μισός Σκοτσέζος. Ναι, το Έλληνας. Το Έλληνας είναι από τη Μάνη. Άρα έχετε πελοπονησιακή, είστε κοντινός δηλαδή. Ναι. Από και οι δύο οικογένειες από τις οποίες κατάγομαι, συγκυριακά είναι οικογένειες πειρατών. Το μαύρο κίλτ που φοράμε από τη Σκωτία
Έχει να κάνει. Το είδατε, ωραία. Και τα πόδια μου είναι αρκετά κατά, αλλά έχει να κάνει με το ότι το κλάν, δηλαδή η φάρα μας, κάποτε που έγινε ένας πόλεμος, αντιστάθηκε στους Εγγλέζους και χάσαμε τα χρώματά μας, έτσι είναι μαύρο. Ένα ανάλογο πράγμα έχει συμβεί και στη Μανιάτικη καταγωγή. Λοιπόν, είμαι καταραμένος και καταραμένος. Τώρα, τι σκατά βγάζει αυτό το blend, αυτό το μπαστάρδωμα. Είναι πολλοί άνθρωποι που το αντιπαθούν βαθιά και άλλοι που τους αρέσει. Μένετε Σκωτία ή Ελλάδα? Όχι, πλέον μένω και θα μείνω Αρκαδία μέχρι να, μείνουν τα, να γίνει το κόκαλά μου σκόρπι. Δεν πρόκειται να ξαναφύγω, να ξαναπάω πουθενά. Η Αρκαδία είναι η μάνα μου, ο πατέρας μου, η γυναίκα μου, η οικομενά μου, το σπίτι μου.